Έπειτα από πολυετής καθυστερήσεις και υπερβάσεις του προϋπολογισμού που κόστησαν δισεκατομμύρια, η NASA ετοιμάζεται να εκτοξεύσει τη Δευτέρα τον πύραυλο της επιστροφής στη Σελήνη, μια κρίσιμη δοκιμή πριν την εκτόξευση αστροναυτών προς το φεγγάρι. Μισό αιώνα μετά το πρόγραμμα Apollo των πρώτων προσελινώσεων, ο πύραυλος SLS, ένας γίγαντας ύψους 98 μέτρων, θα στείλει την κάψουλα Orion σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι με 3 αντρίκελα στη θέση του πληρώματος. Αν όλα πάνε καλά, η πρώτη πτήση με πλήρωμα θα αναχωρήσει το 2024 για την ίδια διαδρομή, ενώ η πρώτη αποστολή που θα κατεβάσει ανθρώπους στη Σελήνη προγραμματίζεται για τα τέλη του 2025 το νωρίτερο. Το Orion σχεδιάζεται να παραμείνει σε σεληνιακή τροχιά για περίπου 2 εβδομάδες πριν επιστρέψει για να πέσει με αλεξίπτωτο στον Ειρηνικό 6 εβδομάδες μετά την αναχώρησή της. Αν όμως κάτι πάει στραβά, η επιστροφή μπορεί να επισπευθεί, λένε αξιωματούχοι της NASA. Θα το στρεσάρουμε και θα το ξαναστρεσάρουμε. Θα το βάλουμε να κάνει πράγματα που δεν θα κάναμε ποτέ αν υπήρχε πλήρωμα προκειμένου να το καταστήσουμε όσο πιο ασφαλές γίνεται, δήλωσε στο Associated Press ο διοικητής της NASA Bill Nelson. Η NASA βρίσκεται σε πυρετό δεδομένου ότι το πρόγραμμα Artemis που διαδέχεται το σχέδιο Apollo δέχεται επικρίσεις για το αστρονομικό κόστος του. Από τη σύλληψή του πριν από μία δεκαετία, οι δαπάνες έχουν φτάσει τα 93 εκατομμύρια δολάρια, ενώ κάθε μία από τις πρώτες πτήσεις θα κοστίζει πάνω από 4 δισεκατομμύρια. Στην επόμενη δοκιμαστική πτήση, η οποία αναμένεται το 2024, 4 αστροναύτες θα επαναλάβουν τη διαδρομή της πρώτης δοκιμής. Περίπου ένα χρόνο αργότερα, ο SLS θα εκτοξεύσει ακόμα 4 αστροναύτες, από τους οποίους οι 2, στους οποίους θα περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία γυναίκα, θα κατέβουν μέχρι την επιφάνεια της Σελήνης. Το ίδιο το Orion δεν έχει τη δυνατότητα προσελήνωσης, γι' αυτό και η NASA συνεργάζεται με τη SpaceX του Elon Musk. Ενώ κινείται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, το Orion θα συνδεθεί με το σκάφος Starship της εταιρείας, στο οποίο θα μετεπιβιβαστούν οι 2 αστροναύτες. Το φουτουριστικό σκάφος του Musk θα τους μεταφέρει στην επιφάνεια και μετά πίσω στο Orion για την επιστροφή στη Γη. Μέχρι στιγμής πάντως, το Starship παραμένει στο στάδιο ανάπτυξης και έχει πετάξει μόνο μέχρι το ύψος των 10 χιλιόμετρων. Και μία ακόμα τεχνική δυσκολία. Μετά την εκτόξευσή του, το Starship θα πρέπει να ανεφοδιαστεί με καύσιμα πριν αναχωρήσει για το φεγγάρι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.